Ο διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία στην Ευρώπη, Χαν Κλούγκε, προχώρησε σε μία δήλωση η οποία αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση, λέγοντας πως ο εμβολιασμό από μόνο του δεν μπορεί να σταματήσει τον COVID-19. Όπω είπε, ο COVID-19 φαίνεται όλο ένα και πιο πιθανό να γίνει μια ενδημική νόσο και να μην εξαλειφθεί, ζητώντα παράλληλα να αναμένουμε πλέον μια προσαρμογή στι στρατηγικέ εμβόλιασμου, κυρίω σε ό,τι αφορά τι επιπλέον δόσει. Να σημειωθεί πάντω πω τον περασμένο Μάιο ο ίδιο είχε επισημάνει ότι η πανδημία θα τελειώσει όταν έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σύμφωνα πάντω με του επιδημιολόγου, μοιάζει πλέον δύσκολο να επιτευχθεί συλλογική ανοσία μόνο μέσω των εμβολίων όμω αυτά παραμένουν κρίσιμα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Όπως κατέληξε ο Κλούγγι, ένα πολύ υψηλό επίπεδο εμβολιασμού εξακολουθεί άλλωστε να είναι απαραίτητο για να αποφεύγεται η πίεση στα σύστηματα υγείας μας, τα οποία έχουν απόλυτη ανάγκη να αντιμετωπίζουν και άλλες ασθένειες εκτός της COVID-19.